Οι Βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανέφεραν ότι η υποτίμηση της Ουκρανικής αντίστασης και οι απώλειες που υπέστησαν ως αποτέλεσμα δεν επέτρεψαν στον Βλαντιμίρ Πούτιν να ανακοινώσει τη στρατιωτική επιτυχία του στρατού του στην Ουκρανία στις 9 Μαΐου. Σύμφωνα με την European Truth, αυτό αναφέρεται στην επιθεώρηση πληροφοριών του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας. Η υποτίμηση της Ρωσίας για την αντίσταση της Ουκρανίας και ο βέλτιστος σχεδιασμός οδήγησαν σε προφανείς επιχειρησιακές αποτυχίες, εμποδίζοντας τον πρόεδρο Πούτιν να δηλώσει σημαντική στρατιωτική επιτυχία στην Ουκρανία στην παρέλαση της ημέρας της νίκης στις 9 Μαΐου, ανέφερε η έκθεση. Σύμφωνα με τις Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, το σχέδιο εισβολής της Ρωσίας βασίστηκε πιθανότητα στη λανθασμένη υπόθεση ότι ο ρωσικός στρατός θα συναντούσε περιορισμένη αντίσταση και θα μπορούσε να περικυκλώσει γρήγορα τους οικισμούς. Σημειώνεται ότι αυτή η υπόθεση ανάγκασε τα ρωσικά στρατεύματα να προσπαθήσουν να διεξαγάγουν το αρχικό στάδιο της επιχείρησης με μια εύκολη προσέγγιση, σχεδιασμένη για να επιτύχει μια γρήγορη νίκη με ελάχιστες απώλειες. Αυτός ο λάθος υπολογισμός οδήγησε σε αφόρητες απώλειες και σε περαιτέρω μείωση της επιχειρησιακής εστίασης της Ρωσίας, ανέφερε η αξιολόγηση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.